Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο προπόνηση εδώ στην Αθήνα. Όπως καταλάβατε, τώρα είμαστε στον Ευαγγελισμό, όπου είναι το αμέσως επόμενο σποτ της καθημερινής μου προπόνησης, αμέσως μετά το Μέγαρο Μουσικής. Και έχει αρκετά πράγματα να κάνουμε εδώ. Αρχικά έχει τα κυβάκια και στη συνέχεια έχει μερικά ακόμα πράγματα, αλλά θα δούμε όλα ένα προς ένα. Όπως πάντα όμως, λίγο ζέσταμα για αρχή. Το καλύτερο που μπορούσα να μου βγει αυτή τη στιγμή, αλήθεια. Μπορώ να το κάνω και καλύτερα, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Ας υποθέσουμε ότι συμπεριέλαβα αντί για 3 και τις 20.003 αποτυχημένες προσπάθειες πριν από αυτήν. Ένα το χελιδόνι. Αυτό που βλέπετε, παιδιά, αγαπητά μου παιδιά, είναι από το ποτλάδο του Jason. Οπα. Ωραίος. Oh. That's nice. Ωραίος, ρε. Κάποια σπότ όπως το Μέγαρο Μουσικής έχουν πιο ψηλά εμπόδια, ας πούμε, και μεγαλύτερη υψομετρική εισαγωγικά διαφορά μεταξύ τους, αλλά όμως είναι όπως αυτό εδώ, που είναι περιορισμένα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις και είναι όλα περίπου στο ίδιο ύψος. Αλλά εδώ που υπάρχει περιορισμός ξεκινάει και το δημιουργικό κομμάτι. Δηλαδή προσπαθείς να κάνεις όσα περισσότερα μπορείς, να δημιουργήσεις ποικιλία από τα λίγα. Όπως σε αυτή την περίπτωση ο μόνος περιορισμός είναι η φαντασία σου. Αλλά πέρα από αυτό που μόλις έκανα, θέλω να κάνω κάτι ακόμα πριν πάμε παρακάτω. Θα κρατήσω αυτή την τελευταία για τώρα. Δεν έχω αντοχή να το συνεχίσω αυτό, γιατί πρέπει να πάμε και παρακάτω. Για την ώρα όμως, πριν πάμε παρακάτω, θέλω να κάνω άλλη μια προσπάθεια, το 180 πάνω σε αυτά. Και όπως είδατε, το πάτησα ξανά, αλλά δεν το κράτησα. Ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να μην είμαι ακόμα έτοιμος γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Αλλά για την ώρα είμαι καλυμμένος. Το πάτησα, αυτό έχει σημασία. Αν είμαι λίγο πιο ξεκούραστος, μπορεί να μου βγει και με την πρώτη. Αλλά για την ώρα συνεχίζουμε. Επίσης, με ίσως λίγο πιο ευνοϊκές συνθήκες, όσον αφορά το ποδήλατο τουλάχιστον, ίσως να δοκίμαζα και αυτό το μπάρι κοκκάκελο και drop. Αλλά για την ώρα θα το αφήσουμε, θα το προσπεράσουμε. Γιατί θέλω να κάνω αυτό που έκανα νωρίτερα στα κυβάκια, αλλά εδώ. Gap τα παγκάκια και ίσως θα κάνω μια απόπειρα να κάνω το gap και να συνεχίσω και μια να κάνω το gap και back gap προς το πίσω παγκάκι. Για να δούμε. Επίσης η απόσταση είναι περίπου λίγο μεγαλύτερη από ένα ποδήλατο. Μπροστά είναι σχετικά εύκολο, να το πίσω είναι λίγο πιο ζωρικό. Εννοείται πως στόχος ήταν να πάω πάλι μπροστά, αλλά τέλος πάντων θα το βάλουμε και αυτό στη λίστα με όλα τα υπόλοιπα για το καλό βίντεο. Στο μεταξύ, σχετικά με το τρίξιμο που έλεγα ότι έχω στη μεσαία τριβή, μαντέψτε, δεν ήταν η μεσαία τριβή και πήγα με τη μέθοδο της αφαίρεσης. Αρχικά ξεκίνησα από τη μεσαία τριβή, την έβγαλα τελείως, έβαλα από την αρχή καινούριο γράσο, σωστό γράσο που απαιτείται για αυτό το σπήρωμα της μεσαίας τριβής. Την έζηξα όπως πρέπει, όλα κομπλέ, κοίταξα και τα πεντάλ, τα γράσαρα και αυτά, τα έβαλα όλα πάλι πάνω και ο θόρυβος εξακολουθούσε να υπάρχει. Στη συνέχεια, επειδή ήξερα την από την πίσω μεριά, τσέκαρα να δω άμα είναι η κασέτα το ελεύθερο, αν έχει βιδώσει καλά η κασέτα, το single speed πάνω στο κέντρο. Έβγαλα την πίσω ρόδα, το έδειξα κι άλλο λίγο από όσο ήταν, το έβαλα πάλι πίσω και ο θόρυβος, όταν ξαναέβαλα τη ρόδα πάλι πάνω, για ένα διάστημα σταμάτησε, αλλά μετά από 100 μέτρα ξαναξεκίνησε. Και σε ανύποπτο χρόνο, σκέφτομαι τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Κάποια βίδα ήταν σίγουρο ότι είναι λάσκα. Σίγουρο, στάνταρ αυτό. Τελικά τι ήταν? Κάτι το οποίο ποτέ κανένας, ξέρω εγώ. Αυτή λοιπόν η βίδα ήταν η πηγή του κακού. Ήθελε κι άλλο σφίξιμο, γιατί για κάποιο λόγο δεν την είχα σφίξει καλά. Και με το που μου πήγε το μυαλό σε αυτή τη βίδα και την έσφιξα, απλά ο ήχος σταμάτησε ως διαμαγείας. Οπότε για την ώρα είμαστε κομπλέ και από αυτό. Φυσικά υπάρχουν διάφορες κρεμότητες που χρειάζονται φτιάξιμο, τις οποίες θα ηθοποιήσω στην Πάτρα. Γιατί το επόμενο βίντεο θα είναι επιστροφή στην Πάτρα, το tutorial θα περιμένει για λίγο. Γιατί θα πάμε στην Πάτρα για έναν σημαντικό λόγο, θα σας πω στο επόμενο βίντεο, αλλά με την ευκαιρία θα κάνουμε και αυτό. Α, και κάτι ακόμα. Η κόλλα στιγμής έκανε δουλειά.